Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της αγοράς άρχισε. Αν και 29η Μαρτίου ήταν η πιθανότερη ημερομηνία, πολλοί ειδικοί εισηγούνται αυτό να γίνει από την προσεχή Δευτέρα, στις 22 του μηνός. Με όλα τα μέτρα προστασίας βεβαίως και με το SMS που θα μπορούμε να στέλνουμε μόνο μία φορά. Τη δεύτερη θα απορρίπτεται. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Σαραντάκου. Από ό,τι μας είπανε, λογικά πρέπει να ανοίξουμε τη Δευτέρα 22 του μηνός και επιτέλους τελικά. Μία προς μία μετρούν πλέον τις μέρες οι ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων για να ανεβάσουν ρολά. Έχω απογοητευτεί να περιμένω από εβδομάδα σε εβδομάδα να ανοίξω και να μην ανοίγω. Αυτή την ατελείωτη αγωνία, την μη ύπαρξη εισοδήματος. Πολλά εμπορικά καταστήματα, όπως και εσείς βλέπετε, έχουν ήδη προμηθευτεί με τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά ρούχα, καθώς ο χρόνος τρέχει. Την ίδια στιγμή όμως, τα χειμωνιάτικα βρίσκονται ακόμα στα ράφια. Και κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τελικά με το εμπόρευμα αυτό. Να ξεκινήσουμε να βάζουμε και μαγιό, να δούμε τι θα γίνει. Αφού έρχονται, δεν μπορούμε να τα βάλουμε στην αποθήκη. Οι επιχειρηματίες φτιάχνουν για μία ακόμα φορά τις βιτρίνες τους σε κλειστά όμως καταστήματα. Πρέπει να ανοίξουμε επιτέλους, γιατί τα εμπορεύματα, όπως βλέπετε, αρχίζουν και έρχονται τα ανοιξιάτικα. Φυσικά όμως με τα χειμερινά, να ξέρετε ότι τα χειμερινά στα μικρά μαγαζιά δεν επιστρέφονται. Και τώρα η κυβέρνηση σκοπεύει να εισηγηθεί το άνοιγμα τουλάχιστον των συνοικιακών εμπορικών καταστημάτων από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η υπομονή των επαγγελματιών έχει ξεπεράσει τα όρια. Οπωσδήποτε να ανοίξουμε, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Οι υποχρεώσεις έχουν φτάσει ταβάνι. Δεν θέλουμε άλλες παροχές, θέλουμε να ανοίξουμε. Μάλιστα, σχεδιάζεται να υπάρξει και η λειτουργία ενός πενταψήφιου αριθμού, όπου θα στέλνουμε SMS για συγκεκριμένο χρονικό όριο, μέσα στο οποίο θα κάνουμε τις αγορές μας. Είναι η λειτουργία ενός πενταψήφιου αριθμού SMS του 13032 μόνο για την μετακίνηση προς τα εμπορικά καταστήματα. Θα παρέχεται η δυνατότητα οριζόντια μίας μόνο μετακίνησης την ημέρα με περιορισμό χρόνου. Τα μικρά μαγαζιά είναι τα πιο ασφαλή και με τίποτα δεν φέρουν τον κορονοϊό και πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουμε τη Δευτέρα.